Φίλες και φίλοι, σήμερα από το μικρόφωνο του podcast μπαίνουμε σε τροχιά ευρωεκλογών. Ως γνωστόν, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου, μιας και είναι σε ισχύ περιβόητη επιστολική ψήφος, ψηφίζουμε για να εκλέξουμε βουλευτές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά μας και θα μιλήσουμε με τον Κώστα Παπαδάκη, τον Ευρωβουλευτή του ΚΚΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Πώς πάνε οι Βρυξέλλες και το Στρασβούργο, εντάξει. Αυτές καλά κάθονται εκεί. Καλά είναι. Λοιπόν, άμα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, σε 3 μήνες περίπου έχουμε ευρωεκλογές. Και είναι γεγονός ότι στην επικαιρότητα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη στρατηγική και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να τα πιάσουμε λίγο κωδικοποιημένα, θέλω να ξεκινήσω με το εξής. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη η πολεμική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ερυθρά Θάλασσα με το όνομα Ασπίδες. Μάλιστα, τη διοίκηση αυτής της επιχείρησης τη διεκδίκησε και την έχει η Ελλάδα μέσω του στρατηγίου της Λάρισας, ενώ η φρεγάτα Ίδρα είναι ήδη στην εμπόλεμη ζώνη. Θέλω να μας πεις καταρχάς τι σημαίνει αυτή η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι σημαίνει για τους λαούς της Ευρώπης και ειδικά για το δικό μας λαό αυτή η εμπλοκή. Καταρχάς υπάρχει μια συνολικότερη ανάφλεξη σε όλο τον άξονα, ξεκινώντας από την Ουκρανία, Μέση Ανατολή, Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που θα λέγαμε ότι οι λαοί την πληρώνουν σε κάθε περίπτωση, γιατί και στην περίπτωση του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, που είναι ο μεγαλύτερος έκταση πόλεμος στις τελευταίες δεκαετίες στο έδαφος της Ευρώπης και ταυτόχρονα θα λέγαμε ένας πόλεμος ο οποίος κονταραχτυπιούται μπεριαλιστικές δυνάμεις από τη μια Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ και από την άλλη η καπιταλιστική Ρωσία, στο έδαφος θα λέγαμε λαών που τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες ζούσαν αδερφωμένα, φανερώνει ένα στοιχείο, είναι τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το θέλετε, που ευαγγελιζόταν όλες το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ένα έδαφος ειρήνης και ότι στις υπόλοιπες υπήρους ακριβώς. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάει περίπατο, όχι μόνο δεν είναι έδαφος ειρήνης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον πόλεμο και ταυτόχρονα αρματώνεται όλο και περισσότερο με την έννοια ότι συγκροτεί στρατιωτικές δυνάμεις, ενισχύεται η στρατιωτικοποίησή της, έχει διαμορφώσει τη λεγόμενη παγκόσμια στρατηγική για παρέμβαση όπου γης, μια σειρά επίσης μηχανισμοί εξοπλισμών, ταμεία χρηματοδότησής τους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προβλέπεται και επίσης ευρωστρατός για άμεση δράση και παρέμβαση όπου γης 5.000 στρατιωτών. Όλες αυτές οι εξελίξεις διαμορφώνουν το έδαφος ακριβώς, οι λαοί να ματοκυλούνται και στην Ουκρανία, αλλά βεβαίως και με την στήριξη που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις της, όπως και η ελληνική, και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, το κράτος κατακτητή, γιατί έχουμε κατοχή. Αυτό είναι, αν θα το θέλετε, το στοιχείο αυτό που πυροδοτεί όλες τις εξελίξεις και πυροδοτεί και τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή και ταυτόχρονα, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο γεωπολιτικό παιχνίδι, είναι οι σφοδροί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο αγορών, δρόμων διαμετακόμισης, ενέργειας, εμπορευμάτων. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός ανάμεσα στον διάδρομο, τον Ινδικό το λεγόμενο, που εμπλέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισραήλ ιδιαίτερα, και από αυτόν έχει να προσμένει και η ελληνική αστική τάξη για τη δικιά της κερδοφορία, και ταυτόχρονα είναι ο δρόμος του μεταξιού της Κίνας, γιατί όλα από πίσω σφραγίζονται από τη βασική αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα. Άρα λοιπόν και εδώ οι ανταγωνισμοί είναι επίσης σφοδροί και θύμα βεβαίως ο Παλαιστινιακός λαός, γιατί από τη γη του περνάνε μια σειρά κρίσιμοι διάδρομοι που θέλει να εκμεταλλευτεί το Ισραήλ, γι' αυτό προωθεί τον εκτοπισμό του
και βεβαίως αυτή η διάδρομη ενεργειακή των εμπορευμάτων είναι αυτοί που θα περάσουν από τη διόρυγα του Σουέζ που είναι κρίσιμη, και αυτή την κρισιμότητα αυτής της διαδρομής τη βλέπουμε αυτές τις μέρες με το γεγονός ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι Αμερικανοβρετανοί έχουν στήσει μια σειρά επιχειρήσεις στρατιωτικές, υπεριαλιστικές για επέμβαση στην περιοχή. Σε αυτή ρόλο μπροστοκρίαλου θα λέγαμε να παίξει ρόλο συντονισμού και παίζει η αστική τάξη της χώρας μας που ανέλαβε το συντονισμό της επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ασπίδες με έδρα τη Λάρισα. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που δείχνει... Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά και τον κόσμο που μας ακούει. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός ο κίνδυνος πώς εκφράζεται? Ο κίνδυνος εκφράζεται καταρχάς ότι πέραν από το γεγονός ότι ήδη πρημοδοτείται ένας σφοδρός ανταγωνισμός ο οποίος έχει νεκρούς, έχει λαούς να ματοκυλιώνται σε αυτή την κατάσταση όπως είναι ο Παλαιστινιακός λαός, αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και ότι αυτοί οι ανταγωνισμοί έχουν επίδραση και στον άλλο πόλεμο κάτω στο σκέλος της Ιεμένης, όπου βλέπουμε ότι τα πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής, κάτι που είναι για τα μονοπόλια ζήτημα που δεν μπορούν να το αποδεχθούν, και γι' αυτό φέρνουν στρατό για να λύσουν το ζήτημα προς το δικό τους συμφέρον και όχι ως προς τους ανταγωνιστές τους. Και βέβαιως όταν ακούνε οι λαοί μας ότι το θέμα προκύπτει από τους Χούθη, προφανώς οι Χούθη δεν φυτρώσανε, υπάρχει ένας ολόκληρος ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή με κύριο ζήτημα την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Άρα από αυτή τη σκοπιά σήμερα το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη μέσα στους πολέμους με στήριξη πυρομαχικών όπλων και κάθε είδους διευκόλυνσης στην Ουκρανία, στηρίζει το Ισραήλ στο ματοκύλισμα του Παλαιστινιακού λαού, και ταυτόχρονα έχουμε αυτές τις εξελίξεις επικίνδυνες με αποστολή φρεγάτας που ο ρόλος και η βασική της επιδίωξη είναι να στηρίξει τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών που στην περιοχή έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα. Έχουν πει ξεκάθαρα άλλωστε. Ακριβώς. Και η κυβέρνηση, αλλά... Και βεβαίως να πούμε ότι και οι Έλληνες εφοπλιστές από αυτή την ιστορία δεν χάνουν, κερδίζουν. Ακριβώς. Γιατί έχουν πέραν τα ναύλα, πέραν τα ασφάλιστρα που τα έχουν τετραπλασιάσει, κερδίζουν από όλες τις μπάδες και ταυτόχρονα θέλουν και security με πληρωμένο από τον ελληνικό λαό φρεγάτες για να υπερασπίζουν τα συμφέροντά τους. Άρα λοιπόν 3.500 χιλιόμετρα μακριά τι έχει να κερδίσει ο ελληνικός λαός πέραν από βάσανα ανταγωνισμούς που θα όπως δείχνουν κάθε φορά τα πράγματα η χώρα μας μετατρέπεται σε ορμητήριο και με τις βάσεις που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας, τις Αμερικανονατοικές, και ταυτόχρονα γίνεται στόχος αντιπίνων. Και βεβαίως όσο βαθαίνουν οι ανταγωνισμοί, εδώ μιλάνε για πυρηνικό πόλεμο, εδώ μιλάμε για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις. Λοιπόν, εκεί μας πάει και οι ανταγωνισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική της, τα πολεμικά παραλήρηματά της, και βεβαίως οι ευθύνες της μεγάλης της αστικής τάξης της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που έχει τη στήριξη όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία τα έχουν ψηφίσει όλα αυτά και στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι γελίες και υποκριτικές οι δικαιολογίες τους ότι δεν στηρίζουμε την αποστολή φρεγάτας αν δεν είναι κάποια δύναμη όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ακριβώς. Τελικά τους έκαναν και τη χάρη, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, την ενέταξαν τη φρεγάτα στην επιχείρηση Ασπίδες. Οπότε λοιπόν μπορούν με όλη τους την ψυχή να στηρίξουν αυτή την πολύ επικίνδυνη αποστολή και να πάρουν βεβαίως και τις ευθύνες που τους αναλογούν και είναι μεγάλες. Μάλιστα. Θέλω να σε πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες και αφορά την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και την χρήση από την πλευρά της προσωπικών δεδομένων εκλογέων του εξωτερικού προκειμένου να κάνει
να τους καταστήσει εν δυνάμει εκλογική πελατεία. Γιατί αυτό έκανε η κυρία Σημακοπούλου. Είχαμε λοιπόν αυτή τη μαζική διαρροή πληροφοριών. Έτσι. Έχει τελικά κινδύνους αυτή η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, γιατί γι' αυτό συζητάμε. Διότι εδώ αυτό που προκύπτει είναι ότι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε ως όφιλε να τα έχει αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών, από ό,τι φαίνεται γίνονται φεγγολάν στα χέρια ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φάση, πιθανά και άλλων κομμάτων, έτσι, αξιοποιώντας ένα συγκεκριμένο καθεστώς που υπάρχει. Θέλω λοιπόν να μου πεις αν αυτή η διαδικασία, η επιστολική ψήφος που έχει παρουσιαστεί ως το απάβγασμα της προοδευτικής μεταρρύθμισης κτλ. Κτλ. Έχει κινδύνους για το αδιάβλητο της διαδικασίας των εκλογών. Από τα αποδυτήρια θα λέγαμε έχει προκύψει μέγα θέμα επιβεβαιώνοντας όλες τις προειδοποιήσεις του ΚΚΕ που τεκμηριωμένα με επιχειρήματα και στη συζήτηση στη Βουλή με ευθύνη έβαλε αυτά τα ζητήματα επιτάπητος λέγοντας ότι η επιστολική ψήφος είναι μια διαδικασία η οποία αφήνει εκτεθειμένο τον εργαζόμενο, τον οποιοδήποτε ψηφοφόρο στις πιέσεις και της εργοδοσίας και μια σειρά συμφερόντων που ανά πάσα στιγμή μπορούν να εκμεταλλευτούν από μηχανισμούς που είναι όλο το πλαίσιο θα λέγαμε ότι διαμορφώνει τέτοιους μηχανισμούς. Αν σκεφτεί κανένας ότι η ταυτοπροσωπεία μπορεί να γίνει στο εξωτερικό από μια εταιρεία courier, από τον υπάλληλο μιας εταιρείας courier. Αν σκεφτούμε ότι για παράδειγμα υπάρχει διαδικασία της εξουσιοδότησης, ο οποίος μπορεί κάποιος να εξουσιοδοτήσει και παραπάνω από έναν ανθρώπους και ταυτόχρονα αυτός να μην φαίνεται να μπορεί τέλος πάντων να συμπληρώσει και ο ίδιος τα χαρτιά. Πρόκειται δηλαδή για πολύ επικίνδυνες εξελίξεις που βεβαίως σημειώναμε ακριβώς ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει θα λέγαμε χαρακτηριστεί από μια σειρά περιστατικά και στο εξωτερικό τέτοιων νοθειών, παρατυπιών. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, ναι. Επειδή υπάρχει μια εμπειρία. Υπάρχει εμπειρία και στην Ελβετία αντίστοιχα που βρέθηκαν περιπτώσεις οι οποίες είχαν υπάρξει τέτοιες παρατυπίες και στη Γαλλία και στην Τσεχία και σε πάρα πολλές χώρες διαμορφώθηκαν τέτοια παραδείγματα που είχες είτε από πεταμένους σάκους και πιστολές, ναι. Μέχρι οτιδήποτε σε σχέση και με τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων και βεβαίως αυτό που θέτουμε είναι ότι αυτή είναι η μια πλευρά που δείχνει ακριβώς ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία ήταν το ένα κτίριο λάκτισμα το πώς εννοούν τα αστικά κόμματα τα οποία στο εμπαρόδο όλα είχαν συμφωνήσει στην Επιτροπή της Βουλής να προχωρήσει αυτό. Το είχαν ψηφίσει κιόλας. Ναι, ακριβώς. Άλλο ότι μετά βρήκαν ένα πάτημα στο ότι εμφανίστηκε μια τροπολογία που που έκανε την επέκταση και στις βουλευτικές. Επεκτείνεται και στις βουλευτικές εκλογές. Που εκεί χάλασε υποτίθεται η σούπα, αλλά ήταν για τα μάτια του κόσμου. Στην ουσία δεν είχαν κανένα θέμα. Όλοι το ξήραν σαν την μεγάλη καινοτομία. Δίνοντας άλλη μια προοδευτική έτσι, άλλο ένα προοδευτικό εύσημο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη που κατά τα άλλα καταγγέλουν και βεβαίως υπήρχε λοιπόν αυτή η διαδικασία που ταυτόχρονα πρέπει να πούμε ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες και της κυβέρνησης και του Υπουργείου Εσωτερικών και της συγκεκριμένης Ευρωβουλευτή αλλά ταυτόχρονα εδώ υπάρχει και ένα καθεστώς και υπάρχει μια ολόκληρη ένα ολόκληρο σύστημα που έχει διαμορφωθεί και έχουν βγει και άλλες ιστορίες και παλιότερα θα σας θυμίζω την περίπτωση Intellexa και άλλες που έχουν να κάνουν με ευθεία δηλαδή παρέμβαση σε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να υπάρξει πολιτική επωφέλεια σε συγκεκριμένες εκλογές που έγιναν και στις ΗΠΑ και αλλού. Δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα μεγάλο εμπόριο προσωπικών δεδομένων και αυτό είναι με βάση αυτά που προβλέπει, όχι από αυτά, είναι η νομιμοποίηση με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το λεγόμενο GDPR, είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο πίνουν νερό όλες οι αστικές δυνάμεις. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που είχαμε πει ότι μέσα από αυτόν
επί της ουσίας επιτρέπεται η συγκέντρωση, επεξεργασία και η αγοραπολισία προσωπικών δεδομένων, και αυτό ζούμε κιόλας κάθε μέρα. Όποιος ανοίξει τον υπολογιστή του και παραγγείλει οτιδήποτε, για κάνα 20ήμερο θα του έρχονται διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις επιλογές που έκανε ή σε αυτό που πάτησε για αναζήτηση. Είναι δηλαδή στοιχεία που τα οποία είναι ακριβώς πως το είπε ήταν η συγητής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο στη σχετική συζήτηση λοιπόν για τα προσωπικά δεδομένα, και είχε πει ότι, ξέρετε, λέει, τα προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να μένουν να σκονίζονται. Πρέπει, λέει, να κυκλοφορούν και να υπάρχει μια αγορά. Μάλιστα. Μια αγορά, έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Είναι στοιχείο λοιπόν και τα προσωπικά δεδομένα να μπουν και αυτά στο μίξερ, και βεβαίως και θα είναι και για την κερδοφορία των ομίλων και για τη χειραγώγηση του λαού, έτσι ώστε να ψηφίζουν τα αστικά κόμματα με όλους τους τρόπους, γιατί βεβαίως η όλη διαδικασία ξεκίνησε από την πρόβλεψη της αστικής τάξης ότι η σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που έχει εξαπολύσει χρειάζεται να έχει ένα αντιστάθμισμα από μια σειρά κόσμου που θα ψηφίζει, ο οποίος δεν θα έχει καμιά επίπτωση από την αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική της. Και πολλά ακριβώς θέματα. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που καταλαβαίνει ο κόσμος, αυτό που καταλαβαίνω και εγώ από αυτό που λες. Και αυτή είναι η εξέλιξη με τους Έλληνες του εξωτερικού και τους μετανάστες, με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πέρα ότι εξωθήθηκαν και αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα γιατί δεν είχαν δουλειά, σπουδές κτλ., βιώνουν τώρα ότι τους χρησιμοποιούν σαν κουκιά, και ακριβώς από αυτή την έννοια θα πρέπει να είναι και απάντηση των ίδιων απέναντι σε αυτή την επίθεση η στήριξη του ΚΚΕ, γιατί είναι το μόνο που ήταν στο πλάι τους τώρα που κυνηγάνε το να έχουν προξενία με προσωπικό, να μπορούν να βγάλουν ένα διαβατήριο ή στοιχειώδεις διαδικασίες, ή να έχουν το παιδί τους στο σχολείο, τα οποία είναι υποδιάλυση. Όλα αυτά λοιπόν νομίζουμε ότι είναι στοιχεία που δείχνουν ακριβώς το γιατί προωθούνται αυτοί οι σχεδιασμοί διόγκωσης και ταυτόχρονα και μηχανισμών νοθείας, διόγκωσης του εκλογικού σώματος και ταυτόχρονα προσπάθειας χειραγώγησης και διαιώνησης της αντιλαϊκής πολιτικής, για να μπορούν να συνεχίζουν απρόσκοπτοι να προωθούν τα αντιλαϊκά μέτρα σε βάρος του λαού. Να περάσουμε τώρα, Κώστα, θέλω σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ένα τραγικό. Δυστύχημα στα Τέμπη. Το έγκλημα στα Τέμπη. Πρόσφατα το Ευρωκοινοβούλιο πέρασε ένα ψήφισμα που περιλαμβάνει και τα Τέμπη ως ένα θέμα που πλήττει το κράτος δικαίου. Και μάλιστα έγινε και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για αυτό το ψήφισμα, για το ποιος το ψήφισε, ποιος δεν το ψήφισε. Και στη συνέχεια αποκαλύφθηκαν διάφορα πράγματα για την ουσία και τη σύνταξη του ψηφίσματος. Εγώ όμως θέλω να μείνουμε λίγο στη συζήτησή μας το εξής. Τι εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λέει κράτος δικαίου, και το ρωτώ αυτό με δεδομένο ότι έχω ακούσει και έχω διαβάσει πολλές παρεμβάσεις της Ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για το συγκεκριμένο θέμα. Τι ακριβώς εννοεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν λέει κράτος δικαίου, πλήττεται το κράτος δικαίου? Να πάρω με τον ίδιο τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου και θα υπάρξει πλήρης διαφώτιση, ας πούμε, στο τι εννοούν. Με την έννοια ότι μιλούν ότι είναι οι συνθήκες στις οποίες μπορεί να αναπτύσσεται η ελεύθερη αγορά και να υπάρχει δυνατότητα να προάγεται η ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται δηλαδή για έναν ορισμό ο οποίος είναι αποκαλυπτικός, με την έννοια ότι αυτό ακριβώς θέλουν με όλους τους τρόπους, να υπάρχει δηλαδή ένα καθεστώς όπου θα προωθούνται τα συμφέροντα των ομίλων, θα απελευθερώνονται αγορές, και είτε μιλάμε για κρατικές υπηρεσίες είτε για ιδιωτικές, ο λαός θα πληρώνει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, με τους όρους της αγοράς. Και αυτό συμβαίνει παντού.
Μάλιστα. Αυτό συμβαίνει στην υγεία με τα νοσοκομεία, αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες με τα απογευματινά ιατρία, με το χάρβαλο στα δημόσια νοσοκομεία έτσι ώστε να πρημοδοτούνται οι όμιλοι. Αυτό υπάρχει στην παιδεία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που διαμορφώνονται όροι για να κερδοφορούν οι έμποροι της παιδείας και των πτυχίων, έτσι ώστε τα δημόσια και πραγματικά ένα γολγοθά να ανεβαίνει για να μπορείς να πάρεις το πτυχίο και ταυτόχρονα την ίδια ώρα να, να μην μπορείς να βρεις δουλειά, να είναι δηλαδή πρακτικά πτυχία με τιμή αλλά όχι με αξία, και ταυτόχρονα να τροφοδοτείται η κατάσταση που θα λέει ή με τις πανελλήνιες ή με το πορτοφόλι σου, και θα λέγαμε ότι όλη αυτή η πορεία διαμορφώνει και εκεί μια μεγάλη αγορά που θα κερδοφορούν, και την έννοια και την ίδια ώρα ο λαός θα πληρώνει, ή αν δεν έχει να πληρώσει θα αναγκάζεται και φοιτητικά δάνεια να παίρνει και να βρίσκεται σε συνολικό αδιέξοδο. Αυτά είναι και ένα τέτοια παραδείγματα δημιουργίας αγοράς έχουμε και στην περίπτωση των σιδηροδρόμων. Μάλιστα. Που ξεκίνησε μάλιστα αρκετές δεκαετίες πιο πριν με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το σπάσιμο των σιδηροδρόμων, η κατάτμιση, η απελευθέρωση, η ιδιωτικοποίηση των φυλέτων, αυτών που μπορούσαν να παίξουν ρόλο και ταυτόχρονα ρόλο στην κερδοφορία, και την ίδια ώρα αυτό που πρόθεσαν ήταν ξέρετε, την πολιτική που λέει ότι κόστος όφελος, δηλαδή μια πολιτική που στους σιδηροδρόμους μεταφράζεται ως εξής: προτεραιότητα δεν είναι η ασφάλεια, προτεραιότητα είναι να είναι γεμάτα τα τρένα με επιβάτες ή εμπορεύματα και να μην είναι άδειες οι ράγες και οι διάδρομοι. Να υπάρχει δηλαδή η πλήρης δυνατή εκμετάλλευση καπιταλιστική και κερδοφόρα από τους ομίλους. Και αυτό το βιώνουμε με την έννοια ότι εδώ υπάρχει μια μαγική εικόνα που υπάρχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν να καλλιεργήσουν και όλα τέτοια, ιδιαίτερα στην υπόθεση των Ντεμπών, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχές, αξίες, νόμους, και αυτό φαίνεται από την επιπαραβάση διαδικασία που κίνησε σε σχέση με την λεγόμενη σύμβαση 717, δηλαδή αυτήν τη σύμβαση που θα προέβλεπε την ελάχιστη στοιχειώδη τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, και επί της ουσίας η Ευρωεισαγγελία έλεγε ότι πάει τη χώρα μας, υποτίθεται, για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή αλλά πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια. Θέλω να το αναλύσουμε λίγο αυτό, να το κουβεντιάσουμε λίγο αυτό. Γιατί κόμματα εδώ, όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα από τα βασικά τους επιχειρήματα, καταγγελίας ας το πούμε, της κυβέρνησης, ήταν ότι δεν τήρησαν όσα προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το θέμα. Οπότε πάμε τώρα να δούμε αυτό. Μα πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία που κίνησε η Κομισιόν δεν είναι για το ζήτημα της ασφάλειας. Δεν έχει να κάνει με το ζήτημα της ασφάλειας. Με τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, με τις αλλεπάλληλες παρατάσεις που πήρε η συγκεκριμένη σύμβαση, και εδώ έθετε η Κομισιόν το εξής ζήτημα. Εάν υπάρχουν αλλεπάλληλες παρατάσεις, υπάρχει και η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου που έχει πάρει τη δουλειά. Δηλαδή, επί της ουσίας, μιλάμε για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε ομίλους, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία μπήκε και η Κομισιόν με τη συγκεκριμένη παραβάση διαδικασία που έδεσε. Άρα, λοιπόν, δεν την πήρε κανένας πόνος για να αναζητήσει το ζήτημα τι έγινε στα Τέμπη, ή το ζήτημα της ασφάλειας. Αυτό που την ενδιαφέρει, ή το αν σήμερα τα τρένα κυκλοφορούν με ασφάλεια. Γιατί είχαμε και αυτό που έγινε πριν από μερικούς μήνες. Βεβαίως, το Δεκέμβριο. Και έγινε το Δεκέμβριο άλλη ιστορία, που δείχνει ακριβώς άλλη ιστορία από το ίδιο
από την ίδια υπόθεση και βεβαίως δείχνει τι, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άλλωστε τα τρένα της εδώ και είναι πάνω από 30 χρόνια ορισμένα χωρίς πυρασφάλεια και τα οποία κυκλοφορούν με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ένα μόνο παράδειγμα να φέρω, στη Γερμανία 230 είναι οι βλάβες, οι τεχνικές κάθε μέρα στο δίκτυο των σιδηροδρόμων, 230 κάθε μέρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τα έχει λιμένα, που εφαρμόζονται οι νόμοι, και βεβαίως μόλις το 7% του πλήρους δικτύου θα έχει τηλεδιοίκηση σήμερα και μέχρι το 2050. Και βεβαίως γιατί δεν έχουν, γιατί λέει η Κομισιόν ότι υπάρχει ένας φαύλος κύκλος ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν τις διαμαξοστοιχίες και τις εταιρείες που έχουν το δίκτυο. Δηλαδή ένας ανταγωνισμός, ότι ο ένας δεν βάζει, δηλαδή για να το πούμε απλά, δεν θα βάλει κάποιος μια Porsche στο χωματόδρομο, και αυτός που έχει το χωματόδρομο δεν θα φτιάξει εθνική οδό αν δεν έχει την Porsche. Και εδώ γίνεται η όλη συζήτηση και ο άλλος ανταγωνισμός. Και βεβαίως μέχρι να έρθουν να κουμπώσουν τα συμφέροντά τους και να προωθηθούν αυτά τα σχέδια και ανταγωνισμοί, ο λαός θα τρέμει το φιλοκάρι του κάθε φορά που θα παίρνει το τρένο. Και αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, και εδώ έχουν τεράστιες ευθύνες και βεβαίως πολιτικές, και εμείς τις έχουμε αναδείξει. Είναι ενδεικτικό να σας πω ότι στην τελευταία έκθεση στο Ευρωκοινοβούλιο, η μοναδική έκθεση που έχει περάσει μετά τα Τέμπη για τους σιδηροδρόμους, είναι μια και αναφέρεται στη χωρητικότητα. Σε αυτή τη χωρητικότητα των σιδηροδρόμων. Δηλαδή τι λέει? Η οποία λέει, βάλτε μέσα να υπάρχουν, να γεμίσουν τα τρένα, πληρότητα με όρους οικονομίας κτλ. Δεν υπάρχει μια φορά, άμα το βάλετε και στην αναζήτηση, η λέξη ασφάλεια. Όπως επίσης δεν υπάρχει ούτε για δείγμα μια αναφορά το ότι στην Ελλάδα έγινε αυτό που έγινε με τους 57 νεκρούς, και αυτό δείχνει ακριβώς γιατί μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά τα άλλα κράτος δικαίου και όλα αυτά που λένε. Γι' αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν δέχτηκε και στην Ευρωβουλή να ξεπλύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τεράστιες ευθύνες τους, βεβαίως και τις ευθύνες της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων που έχουν διαχρονικές ευθύνες. Γι' αυτό ψήφισε παρόν σε αυτό το στην προσπάθεια εξύμνησης υπευθύνων που έχουν βάλει τη σφραγίδα τους στο έγκλημα των Τεμπών. Μάλιστα. Πάμε στις αγροτικές κινητοποίησεις. Ένα από τα βασικά αιτήματα των αγροτών, έχουμε αγροτικές κινητοποίησεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι. Ένα από τα βασικά αιτήματα αυτών των ανθρώπων που παλεύουν, των αγροτών, των φτωχών αγροτών, είναι η αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ απλά θέλω να ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει καταδικάσει αυτούς τους αγρότες, τους φτωχούς αγρότες, να μην μπορούν να ζήσουν στον τόπο τους, να μην μπορούν να καλλιεργήσουν? Είναι μια πολιτική που έχει χαραχτεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Αν θα το θέλετε, οι δυνάμεις του ΚΚΕ με τους αγώνες που πρωτοστάτησαν όλα αυτά τα χρόνια, και παρά τον αρνητικό σχετισμό δυνάμεις, τα μπλόκα της αγροτιάς πάντα θέταμε το ζήτημα της ΚΑΠ με επιμονή. Τότε, να θυμίσουμε, θυμάστε τι μας λέγανε, ότι η ΚΑΠ λέει δίνει χρήμα στους αγρότες, ότι αν δεν ήταν αυτοί θα είχαν διαλυθεί τα πάντα, ότι μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν τις διαμαρτυρίες, γιατί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ακολουθήσει, έχουν ακολουθήσει το δρόμο της ανάπτυξης των επενδύσεων, των νέων αγροτών, της προσπάθειας να βρουν νέες καλλιέργειες κτλ. Όλο αυτό το παραμύθι που σερβίρανε για χρόνια ανενόχλητοι και μόνο με την αποφασιστική απάντηση των δυνάμεων του ΚΚΕ και των αγωνιζόμενων αγροτών που βγαίναν στον δρόμο και βγάζαν συμπεράσματα, και νομίζουμε ότι ήταν αποστομωτική όλη αυτή η διαδικασία των φετινών πολύ μεγάλων κινητοποιήσεων από άκρης άκρης όλη την Ευρώπη, που όχι απλά έθεταν ζήτημα ΚΑΠ, σημάδευαν τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πήγαν μέχρι έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και διαδήλωναν με τα τρακτέρ,
που δείχνει ακριβώς την κατάσταση του προβλήματος και βεβαίως σημάδευαν και τις μεγάλες ευθύνες των σούπερ μαρκετάδων, των αγροτοβιομηχάνων, αυτών που λιμένονται την παραγωγή, αυτών που καθορίζουν τις χαμηλές τιμές στο στάβλο ή, στο χωράφι και την ίδια ώρα που στο ράφι απογειώνονται τιμές και κερδοφορούν και δισαυρίζουν αυτοί. Και βεβαίως είναι μια πολιτική της πράσινης ανάπτυξης, αυτό που ζήσαμε όλο αυτό το διάστημα, γιατί εδώ έρχονται και σμίγουν όλες οι προειδοποιήσεις του ΚΚΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί λέγανε θα ανοίξουν οι αγορές, 27-28 τότε αγορές, μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια που τα προϊόντα θα διακινούνται και θα υπάρχουν ικανοποιητικές τιμές για τους παραγωγούς, χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές. Όλο αυτό που ακούγαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, και είδαμε ότι όχι μόνο δεν έγινε έτσι, αλλά ίσα ίσα ρεύμα, κάψιμα, τα πάντα στη ζωή πήγαν στο Θεό και ταυτόχρονα διαμορφώθηκαν όροι να ο λαός μας να πληρώνει και την ανάσα που ανασένει, και ταυτόχρονα να διαμορφώνονται όροι με την λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη, προδιαγραφές πανάκριβες, το χρηματιστήριο της ενέργειας, μια σειρά δηλαδή προδιαγραφές που την πληρώσανε και οι αγρότες, γιατί η κοινή αγροτική πολιτική 21-27 είναι τέτοια, είναι να εντάξουν δηλαδή τις πράσινες προδιαγραφές, οι οποίες δεν μπορεί να τα αποκριθεί ο βιοπαλαιστής αγρότης, και βεβαίως ευνοούν τις μεγάλες καλλιέργειες και τους αγροτοβιομηχάνους, και ακριβώς διαμορφώθηκε το έδαφος, το κόστος παραγωγής να εκτοξευθεί και να μην μπορούν να ανταποκριθούν. Αυτή λοιπόν η πολιτική της ΚΑΠ πρέπει να σημαδευτεί, ταυτόχρονα να αποκαλυφθεί ότι οι λεγόμενες προσπάθειες να εμφανιστούν όσο μετανοούσα Μαγδαληνή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι πλέον έχει λάβει τα μηνύματα και ότι θα αναθεωρήσει την ΚΑΠ και ότι αυτή έχει προχωρήσει ήδη σε αναθεώρηση και δεν το έχουν πάρει χαμπάρι οι αγρότες, με την έννοια για παράδειγμα ορισμένοι έλεγχοι να μειωθούν, η αγρανάπαυση να πάει λίγο παραπίσω, αλλά να μείνει το αντιδραστικό περιεχόμενο της ΚΑΠ άθικτο, και αυτή είναι η επιδίωξη. Και νομίζουμε ότι και οι μεγάλες κινητοποίησεις είναι παρακαταθήκη, δείχνουν ακριβώς, και αν δεν ικανοποιήθηκαν στην ουσία τους τα μεγάλα αιτήματα, τα πιεστικά, τα ζητήματα επιβίωσης των βιοπαλαιστών αγροτών, παρόλα αυτά νομίζουμε, είμαστε σίγουροι ότι η πίεση που έχουν ασκήσει θα διαμορφώσουν όρους, και με τη συνέχιση του αγώνα αυτές οι αποσπάσεις να έρθουν σε ανύποπτο χρόνο, και βεβαίως αυτός ο αγώνας είναι παρακαταθήκη ότι μόνο σε αυτόν τον δρόμο αφισβήτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ράγησε μια ολόκληρη βιτρίνα, και ταυτόχρονα πάλι ενάντια σε κυβερνήσεις και στα άλλα κόμματα τα οποία έχουν τεράστιες ευθύνες, γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο, ξέρετε, ψηφίσαν την ΚΑΠ δύο φορές, ναι. Γιατί ψηφίσανε την ΚΑΠ δύο φορές? Και την ψηφοφορία απόρριψης της ΚΑΠ την καταψηφίσαν και ψηφίσαν την ίδια την ΚΑΠ. Δηλαδή, και το ψήφισαν όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και ο ευρωβουλευτής τώρα που είναι ο Παπαδημούλης της Νέας Αριστεράς, αλλά και ο Βελόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται φίλος των αγροτών αυτή την περίοδο κτλ. Είναι λοιπόν όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει και στο Ευρωκοινοβούλιο, όπως ψηφίζουν, κάνουμε και μια γενίκευση, σε όλα τα στρατηγικά, σε μεγάλες πλειοψηφίες, 75-80% υπάρχει κοινότητα ψήφου, γιατί είναι και η κουλτούρα, λέει, του Ευρωκοινοβουλίου να υπάρχει σύνθεση, να υπάρχουν διαπραγμάτευση και όλοι μαζί στο τέλος να ψηφίζουν. Πώς το λένε αυτό, και συμπερίληψη. Και συμπερίληψη, βεβαίως, βάζεις ενέννοιες αυτές ναι, ασάρικες. Και βεβαίως είναι τέτοια η συμπερίληψη που περιλαμβάνει βεβαίως και τα λόμπι, γιατί είναι τα λόμπι και οι μεγάλοι όμιλοι, δηλαδή οι άνθρωποι των μεγάλων ομίλων, τα λόμπι για να συνεννοούμαστε, οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες. Μιλάμε για ένα στρατό ο οποίος έχει παρέμβαση άμεση σε Ευρωκοινοβούλιο, Συμβούλιο και Κομισιόν, και ακριβώς διαμορφώνει αυτούς τους όρους.
Τότε μετά το σκάνδαλο Καϊλή, Κατάρ Γκέιτ και τα λοιπά, από το Πασόκ. Ναι, είχε βγει ένα ψήφισμα που έλεγε ότι το απάβγασμα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας είναι το να υπάρχουν λόμπι, η λειτουργία των λόμπι. Και τότε μόνο το ΚΚΕ, μόνο οι δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ είχαν καταψηφίσει σε μια θάλασσα που στηρίζαν ακριβώς αυτή τη λογική. Ναι, γιατί άλλοι στήριζαν τον πυρήνα του κράτους δικαίου που εννοούν, που είναι το κράτος των λόμπι. Ακριβώς. Και επί της ουσίας είναι, και αν θέλετε, και οι δύο κόσμοι. Δηλαδή ότι στηρίζουμε τα συμφέροντα των λαών και όχι τα συμφέροντα των ομίλων, των μεγάλων ομίλων, γιατί να το πούμε καθαρά, εκεί πέρα σπάζονται κορμιά. Κάθε κανονισμός, κάθε οδηγία αναφέρεται σε 27 αγορές. Δηλαδή, αν περάσει κάποιος μια προδιαγραφή σε ένα κανονισμό που συμφέρει τον όμιλό του, έχει επίδραση σε 27 αγορές. Δηλαδή, επί 27 ό,τι γίνεται εκεί. Καταλαβαίνετε ότι τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Και από αυτό θα λέγαμε ότι μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα ότι δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του λαών εκεί. Γι' αυτό δεν καταπνίγονται οι ανάγκες για να μην υπάρχει ακρίβεια, στο να υπάρχουν υψηλοί μισθοί, στο να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, μόνιμη και σταθερή δουλειά. Όλα αυτά πάνε περίπατο και τι μένουν. Μένει μια εικόνα ελαχίστων. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει τα ελάχιστα. Δηλαδή. Πάντως τώρα που λες πέφτουνε κορμιά, γέλασα, γιατί φαντάζομαι και εσύ αλλά και ο Λευτέρης, που είναι ο δεύτερος ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, ο Λευτέρης Νικολαόπουλος, τι έχουν δει τα ματάκια σας με τα λόμπι και όλη αυτή την ιστορία, τη λειτουργία εκεί μέσα. Και βεβαίως εννοείται ότι άμα θυμάσαι και κάτι χαρακτηριστικό, μας το λες. Ναι, είναι χαρακτηριστικό το ότι, για παράδειγμα, να έχεις δεκάδες βουλευτές με την ίδια ακριβώς διατύπωση, η οποία διατύπωση να είναι μέχρι μιλιγκράμ. Ξέρετε, καρβονάκι κανονικό. Ένας ευρωβουλευτής τώρα έχει 4-5 βοηθούς. Τώρα το να έχεις άποψη μέχρι μιλιγκράμ, μέχρι... Λες τώρα από άλλες χώρες, άλλες ομάδες ενδεχομένως, μέσα στην Ευρωβουλή. Εδώ δηλαδή είναι κατά παραγγελία πασαρίσματα δηλαδή των λόμπι που δίνουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, γιατί αυτές οι προδιαγραφές συμφέρουν τον όμιλό τους κόντρα σε άλλους ανταγωνιστές. Και αυτά γίνονται και κάθε έκθεση, κάθε κανονισμός στάζει δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Και είναι μεγάλα τα συμφέροντα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει και ο κόσμος που μας ακούει, να κάνει και ένα κοντρόλ ο ίδιος με τα συμφέροντά του και να πει αυτοί κοιτάνε τα συμφέροντά τους και σκίζονται και με όλους τους τρόπους. Το θέμα είναι πως και εμείς θα υπερασπιστούμε τα δικά μας συμφέροντα, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την οργάνωση στα συνδικάτα, στους χώρους δουλειάς, να αλλάξει η καθημερινότητα του καθένα μας, να μπει στην πάλη. Το μήνυμα της μεγαλειώδους απεργίας στις 28 του Φλεβάρι ήταν αποστομωτικό και έδωσε μεγάλη όθηση και αισιοδοξία με το γενικό σύνθημα «Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας». Δείχνεται ένας δρόμος ο οποίος νομίζουμε ότι αυτός είναι ο ελπιδοφόρος, αυτό είναι το καινούριο στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι θυμόμαστε και τις περασμένες εκλογές που λέγανε δεν υπάρχουν και κινητοποίησεις, μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν κινητοποίησεις, στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει τίποτα. Και αναδεικνύεται σήμερα το πως η τάση γενική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τάση επιδείνωσης. Ακόμα και στις χώρες που υποτίθεται τα περασμένα χρόνια τις κοιτάγανε, τους έχουν τελειώσει τα πρότυπα και σταμάτησαν πλέον και να δείχνουν. Και αυτό να το σκεφτεί ένας κόσμος που έλεγε να γίνουμε σαν τη Γερμανία, σαν τη Γαλλία κτλ, σαν τη Δανία κτλ. Αυτά όλο ένα και όταν πάνε να φέρουν και κανένα παράδειγμα, τα στοιχεία που τους φέρνουμε είναι τόσο αποστομωτικά που μαζεύονται άρον-άρον. Όπως τώρα με τα σκανδιναβικά πανεπιστήμια που έφερε το Πασόκ. Λέω τέτοιες περιπτώσεις που αναδεικνύουν ακριβώς
ότι ή εμφανίζονται οι ονομαστικοί μισθοί, που οι οποίοι είναι παραπάνω έξω, αλλά για παράδειγμα σε μια κεντρική πρωτεύουσα μπορεί να έχεις νίκη με 1.000 και 1.500 ευρώ. Να έχεις 400... Σε ένα μικρό σχετικά διαμέρισμα. Ακριβώς. Να έχεις 400... Που εδώ μπορεί να πληρώνεις 500 και 550. Ακριβώς. Να έχεις 400 ευρώ για παράδειγμα για τα απορρίμματα ετησίως. Ή να έχεις την ιδιωτική ασφάλιση η οποία να σου ανεβάζει τρελά το κόστος. Και να είναι η μόνη που μπορείς να έχεις. Γιατί να μην έχεις κάλυψη από ακριβώς. ασφαλιστικό φορέα κρατικό. Και βεβαίως μιλάμε και για, σε κάποιες περιπτώσεις, παρότι τα παραδείγματα που φέρουν για την ακρίβεια κτλ. Είναι ενδεικτικό ότι ας πούμε το ψωμί στη Δανία ας πούμε κάνει 5,5 ευρώ να πάει το πας από το φούρνο, το ένα κιλό ψωμί. Ελπίζω να μην γίνουμε Δανία, Κώστα μου. Αλλά εκεί πάει το πράγμα. Εκεί πάει και βλέπουμε ακριβώς, άρα λοιπόν έχει πολλές παγίδες αυτή η σύγκριση με τις άλλες χώρες που μεταφέρεται και ένας κόσμος και νομίζουμε ότι τα παραδείγματα είναι πολύ συγκεκριμένα και δείχνει ακριβώς σήμερα ότι υπάρχει αυτό που λέμε ότι χρειάζεται συσπήρωση, οργάνωση, πάλι αυτό πρέπει να δυναμώσει και αν θα το θέλετε ένα ισχυρό ΚΚΕ το επόμενο διάστημα θα είναι σε θέση να οργανώσει την πάλι γιατί η στήριξη του ΚΚΕ θα δώσει ένα πανευρωπαϊκό μήνυμα αντεπίθεσης των λαών. Ξεχωρίζει η ψήφος του ΚΚΕ γιατί ξεχώρισε και η στάση του στο Ευρωκοινοβούλιο ανάμεσα σε μια θάλασσα στήριξης και υπερψήφισης όλων των αντιλαϊκών μέτρων. Υπήρχε μια δύναμη η οποία δεν ήταν δεσμευμένη από τα συμφέροντα των ομίλων. Γι' αυτό και έγκαιρα προειδοποιούσε, προστάτευε το λαό από τον ευνηδιασμό. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ψήφος του ΚΚΕ με την έννοια ότι ανοίγει και ένας δρόμος συνολικά αμφισβήτησης και αυτού του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος αλλά και ανοίγει και η προοπτική της αποδέσμευσης από αυτήν την λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και κάθε άλλη υπεριαλιστική συμμαχία και βεβαίως αυτή η προοπτική θα δυναμώνει όσο και ένας κόσμος μπαίνει σε αυτή την προοπτική καταλαβαίνοντας ο καθένας με το δικό του τρόπο και έχοντας και τις επιφυλάξεις του για την Ευρωπαϊκή Ένωση που βλέπουμε ότι ένας κόσμος με ένα 35-40% του ελληνικού λαού εκφράζει την αντίθεση του στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορες μορφές. Νομίζουμε ότι αυτός ο κόσμος χρειάζεται να εκφραστεί με ένα γνήσιο και σαφή τρόπο και δεν υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς την εναντίωση ακριβώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την στήριξη του ΚΚΕ και ακριβώς νομίζουμε ότι αυτό το στοιχείο μπορεί να δώσει όθηση το επόμενο διάστημα και στην πάλη του λαού μας όχι μόνο για να αποτρέψει και να οργανώσει την μπάλη του για να βάλει εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική αλλά και για να δείξει ότι υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να υπάρξει χωρίς εκμετάλλευση μια εξουσία και οικονομία που μπορεί να θρέψει το λαό και να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες του χωρίς μονοπόλια, πολέμους, εκμετάλλευση, προσφυγιά. Προσπαθώ να φανταστώ χωρίς ευρωβουλευτές του ΚΚΕ υπόθεση Τέμπη σε σχέση με την Ευρωβουλή ή πράσινη μετάβαση. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις που κατά καιρούς έχουμε κάνει. Λοιπόν, Κώστα, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον δεύτερο της παρέας του Ευρωκοινοβουλίου. Θα τον έχουμε κάποια στιγμή κοντά μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κόμμα. Έτσι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.